Πολλά έχουν ακουστεί και για τη σχέση τη δικιά μας, που πραγματικά δεν έχουμε παρεξηγηθεί ποτέ. Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να μιλάμε. Τι είχε γίνει λοιπόν. Της λέω: Θα σε παντρέψω. Και πραγματικά σου είδα και δικό μου ατόπιμα, αλλά να εξηγήσω όλο πώς έχει γίνει. Μαζί με τον Πέτρο. Τι λέω: θα έρθω. Τότε ήταν λοιπόν ο COVID. Ξεκινάει η πρώτη χρονιά τότε το Open, το Ε που γινόταν Open. Που άλλαξε εσύ το team της εκπομπής. Το 18, ναι, που αλλάζουμε το team της εκπομπής. Όχι, δεύτερη ήταν στο Open. Αλλάζει ο τίτλος, αλλάζουν όλα. Θα φύγει εγώ από το Open, πήγα στο Mega. Και αυτό με τον COVID. Και εγώ γύριζα τρέιλερ και την επόμενη μέρα που μπορούσα να πάω λοιπόν στο γάμο, μου λένε: δεν θα πας. Γιατί αν κολλήσεις COVID, τέλος δεν βγαίνει εκπομπή. Ένα παιδί μου ήμουν κουμπάρα. Υποτίθεται ότι τότε γινόντουσαν τα μέτρα, ήταν πολύ περιορισμένα. Φοβάμαι εγώ, τη λέω: Ανθή, δεν τη λέω, φοβάμαι. Σοκ εγώ. Τι είναι αυτό. Τι είναι παιδί μου, δεν θα μου λέει. Θα νομίζει ο κόσμος ότι η κουμπαριά είναι. Θα νομίζουν ότι είναι μούφα. Όταν βρει κριτήριο τώρα, Κατερίνα καινούριο κουμπάρα. Αλλά το είχαμε και εμείς στην εκπομπή πλάκα μου κάνει. Τη λέω: Ανθή, τη λέω, δεν μπορώ να το κάνω, φοβάμαι πάρα πολύ. Θυμάστε Θέμη τι είχε γίνει τότε. Και δεν είχαμε πάει ούτε το Θέμη, δηλαδή δεν είχαμε έρθει συνεργάτε. Φοβάμαι πολύ, είναι η πρεμιέρα τη Δευτέρα, μην κολλήσω και γίνει κάτι, θα δουλέψουμε. Μου λέει η Κατερίνα, δεν γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, πραγματικά έχει 2-3 μέρες έτσι λίγο σφίχτηκε. Μετά ξαναμιλάμε, μου λέει δεν υπάρχει θέμα, το καταλαβαίνω. Εντάξει, κοίτα να δεις. Σέβομαι, το σεβάστηκα αυτό. Απλά καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις. Ούτε ποτέ τσακωθήκαμε, ούτε λογοφέραμε. Πραγματικά γιατί με κάποιους ανθρώπους. Μπορεί να μην βρισκόμαστε καθημερινά, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που σε έχουν στηρίξει, έχεις έρθει πιο κοντά, που σε έχουν δέσει. Οπότε από εκεί και πέρα σέβεσαι κάποια πράγματα και προχωράς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που το βλέπω μετά από καιρό και τότε, που ρε παιδί μου περισσότεροι μου λέγανε όχι μην κολλήσεις, μην το να μην τ' άλλο, τώρα το έχω μετανιώσει. Γιατί λέω ρε παιδί μου, τι θα είχα πάθει. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Στεναχώρησα την Ανθή, δεν έπρεπε να είχε γίνει, στεναχωρήθηκα κι εγώ. Αλλά δεν ξέραμε τότε με τον κόσμο. Δεν ξέραμε τι έγινε. Εντάξει, παιδιά, καμιά φορά όμως πρέπει να πρέπει να είμαστε και των επιλογών μας, όχι, είμαστε υπεύθυνοι. Οπότε μετά το μετάνιωσα, αλλά παιδί μου, τι θα πάθαινες. Έπαιρνε το έχει κάνει, έπαιρνε να έχει προσπαθήσει. Απλά να θυμίσουμε στον κόσμο. Μισό λεπτάκι. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι την περίοδο που λέτε, 15 μέρες θα ήσουν εκτός. Και θα ήσουν 15 μέρες, το θυμάμαι, το είχαμε κουβεντιάσει τότε. Βέβαια. Στην πρεμιέρα της εκπομπής. Εντάξει, παιδιά. Μπορεί και να μην είχα κολλήσει τίποτα, γιατί τελικά δεν κόλλησε κανείς από το γάμο της. Όχι, αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ. Τουλάχιστον άλλοι 100 άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με μια εκπομπή και δουλεύουν. Τώρα σα λέω πώ το βλέπω. Να σεβαστεί αυτό και. Πραγματικά και η Κατερίνα σεβάστηκε τη δουλειά της, εγώ σεβάστηκα την επιλογή της Κατερίνας, δεν έγινε θέμα. Μα εκείνη τη μέρα μου λέει, καλά μου, τι λες, αλλά μετά, λέω, ευτυχώς έχω άλλους τρεις κουμπάρους. Ναι, ήταν και η κολλητή της. Το σημαντικό είναι δεν έχετε παρεξηγηθεί. Και ο Πέτρος.